Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Την πολυξένη, όπως γνωρίζουμε όλοι, τη βαραίνει ο θάνατος της μητέρας της Ελισάβετ, που έγινε έπειτα από καυγά στο σπίτι του Λευτέρη, αλλά ουσιαστικά ξεκινούν με την τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια του Λευτέρη. Η γυναίκα του Ισμήνη αποκαλύπτει τον παράνομο δεσμό του με την πολυξένη. Και ακολουθεί σοβαρό επεισόδιο στο σπίτι, παρουσία και της πολυξένης, η οποία σημειωτέων ήταν η καλύτερη φίλη της Ισμήνης. Η Ισμήνη επιτίθεται στην κολλητή της, πιάνοντας τα χέρια και η πολυξένη την αποθεί. Η Ισμήνη πέφτει και χτυπάει στο κεφάλι. Ο θάνατός της είναι ακαριαίος, προκαλώντας σοκ στο Λευτέρη για την πολυξένη. Η τελευταία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τη σκοτώσει, απλώς να την αποφύγει. Όμως ο καυγάς είχε τραγική εξέλιξη. Μάλιστα, μπροστά στο συμβάν ήταν η Ελισάβε, η οποία είδε τη μητέρα της να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της. Αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά υπάρχει πάγος στις σχέσεις με τον πατέρα της. Η Ελισάβετ δεν έχει συγχωρέσει ποτέ το Λευτέρη για το θάνατο της μητέρας της, όσο και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, περιμένοντας να χειροτονηθεί μοναχή. Ειδικά, μετά το γάμο του Λευτέρη και της Πολυξένης, οποιαδήποτε γέφυρα κόπηκε ανάμεσα σε πατέρα και κόρη. Η Πολυξένη δεν τιμωρήθηκε ποτέ για το θάνατο της Ισμήνης. Μέχρι πότε όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα έρχεται η στιγμή όπου η Πολυξένη θα βρεθεί μπροστά στο μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής της.